Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Capital. Νεκρός εντοπίστηκε 70χρονος σε οίκο Ευγυρία στη Λεμεσό. Σύμφωνα με την ενομισμένη νεκροτομή επί της ορού του φαίνεται να έπεσε θύμα στραγγαλισμού. Να αναφέρουμε ότι τα Λεμεσού, κυρίες και κύριοι, διερευνά υπόθεση φόνου. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ασφυξία συνεπία στραγγαλισμού είναι το πόρισμα της νενομισμένης νεκροτομής επί της ορού του άτυχου 70χρονου που βρέθηκε νεκρός στον οίκο Ευγυρίας, στον οποίο διέμενε στη Λεμεσό. Μετά και από την ενομισμένη νεκροτομή που διενεργήθηκε, ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους ανέφερε ότι διαπίστωσε εσωτερικές κακώσεις στην περιοχή του λαιμού και στην πορεία διαφάνηκε ότι στραγγαλίστηκε πιθανόν με τον αγκώνα, ότι δηλαδή του έκαναν κεφαλοκλείδωμα, ενώ είχε σημάδια σε κάποια άλλα σημεία του σώματός του, συνεπώς πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Λοιπόν, σήμερα διενεργήσαμε νεκροτομή στη σωρό του 70χρονου κατά τη διάρκεια της μεταθανάτιας εξέτασης. Διαπιστωθήκαν κάποιες κακώσεις εσωτερικά του στην περιοχή του λαιμού. Κατά την πορεία διαφάνηκε ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, πρόκειται για στραγγαλισμό με τα χέρια. Ο υπεύθυνος στα ΕΛΕΜΕΣΟΥ, Ιωάννης Σωτηριάδης, ερωτηθείς για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εντοπίστηκε ο 70χρονος, δήλωσε ότι όπως αναφέρθηκε από τον οίκο Ευγυρίας, γύρω στις 5:30 χθες το πρωί ο ηλικιωμένος αισθάνθηκε αδιαθεσία και ακολούθως ο θάνατός του πιστοποιήθηκε από ιδιώτη γιατρό που κλήθηκε στον οίκο Ευγυρίας. Ακολούθως ενημερώθηκε η αστυνομία και ο ιατροδικαστής, ο οποίος σύμφωνα με τα δεδομένα που είχαν στην κατοχή τους μέχρι εκείνη τη στιγμή, είπε ότι δεν χρειαζόταν η εκεί παρουσία του. Δεν υπήρχαν οποιαδήποτε εμφανή σημεία, εξού και δεν χρειάζεται η παρουσία του ιατροδικαστή χθες όταν ενημερώθηκε. Σήμερα ωστόσο, όταν διενεργήθηκε η νενομισμένη νεκροτομή, επί της σωρού διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος προκλήθηκε συνεπία στραγγαλισμού. Το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από τις ενδείξεις της ιατροδικαστικής εξέτασης, διερευνά υπόθεση φόνου. Θα επανέλθουμε και στη συνέχεια το θέμα, κυρίες και κύριοι. Αν υπάρξουν οποιασδήποτε πληροφορίες από πλευράς της αστυνομίας, περνάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Μάριο Καμιναρίδη. Μάριε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, είχαμε δηλώσεις, απαντήσεις από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο αφορά το Κυπριακό, αλλά και προς τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος ανέφερε ότι μετά τις εκλογές στο ψευδοκράτος θα ενισχύσουν την προσπάθεια για αναγνώριση του ψευδοκράτους. Βεβαίως, δηλώσεις φωτιάς, ειδικά για τη δική μας πλευρά, πλέον πήρε πληρωμένη απάντηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα, όπου είχε τη χαρά να βρίσκεται σε στρατηγικό στρατόπεδο, έτσι για να επισκεφτεί τα σφαντάρους μας, ειδικά προϊόντων του Χριστουγέννου. Αναφέρουμε ότι χθες οι δηλώσεις του κ. Τσαβούτσοκλου στην τουρκική εθνοσυνέλευση ότι χρειάζεται να αλλάξουν οι παραμέτροι στη λύση του Κυπριακού, κάτι το οποίο βεβαίως δεν εξηγά και δεν μας διά σαφήνεια τι ακριβώς εννοά. Το μόνο που λέει ο κ. Τσαβούτσοκλου ότι πρέπει να γίνει αυτή η κατάσταση ή η αλλαγή και μάλιστα αναβάθμιση τις διπλωματικές σχέσεις του παράνομου ψευδοκράτους, κάτι το οποίο είναι μια παραβίαση τα ψηφίσματα του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών και του Συμβούλιου Ασφαλείας. Πλέον ο πρόεδρος της Δημοκρατίας σήμερα, Κωνσταντίνε, κύριες και κύριοι, αναφέρε ότι επανάλευε ότι η Τουρκία επιμένει σε παραμονή εγγύησεως, επεμβατικά δικαιώματα και τουρκικών στρατευμάτων την ώρα που κάποιοι τρίτοι εκτός της Κύπρου προσπαθούν να δημιουργήσουν την εικόνα ότι η Τουρκία αποδεχτώντας τις παραμέτρους του Οργανισμού Ενωμένων Εθνών, κάτι το οποίο είχαμε συζητήσει αρκετές φορές μετά από το ναυάγιο στο Κράνς Μοντανά. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, Μάριε, θα αναμένουμε φυσικά και τις επόμενες ημέρες ότι θα υπάρξουν και πάλι δηλώσεις από πλευράς του ψευδοκράτους ή της Τουρκίας. Να περάσουμε τώρα, Μάριε, στο επόμενο μας θέμα που έχει να κάνει με τον Γενικό Ελεγκτή, όπου βγήκε και η έκθεση όσον αφορά την ανάμειξη και αν έχει οποιαδήποτε εμπλοκή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην πρόθεση της ανάπτυξης στο χωριό Πέρα Παιδί στην επαρχία Λεμεσού.
Κάτι το οποίο το θέμα αυτό ήταν και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής τουλάχιστον τρεις φορές με τις αρμόδιες υπηρεσίες που θα βρίσκονται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου. Πλέον ζήτησε και ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ραπτσίν, μάλιστα σε ραπτή επιστολή του προς τον Γενικό Ελεκτή της Δημοκρατίας, τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ειδικά να διερευνήσει όλα τα φαινόμενα χωρίς να κάνει πτώσεις πουθενά. Και μάλιστα σήμερα αναφέρουμε ότι είχαμε και την επίσημη απάντηση από την μελέτη, την ειδική έκθεση που έχει ετοιμάσει η ελεκτική υπηρεσία. Καμία εμπλοκή του πρόεδρου της Δημοκρατίας δεν πρόκειται με βάση τα βρίσματα έκθεσης της ελεκτικής υπηρεσίας για την πρόθεση της ανάπτυξης στο πέρα παιδί της υπαρχίας Ελεμεσού. Ούτε ο ίδιος φαίνεται ότι δεν έκανε οτιδήποτε παράνομο ή κάτι μεμπτό, κάτι το οποίο λόγω και της θέσης του ως πρόεδρος της Δημοκρατίας πρέπει είναι πράσινο φως ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ενεργήσει με στα πλαίσια του νόμου και δεν έχει κάνει κατάρχηση εξουσίας. Κάτι οποίο σε ειδική έκθεση έχει ετοιμάσει η ελεκτική υπηρεσία του κράτους. Και όλα αυτά αναφέρονται στην έκθεση του Γενικού Ελεκτή. Μάρια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή σου συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Πριν κλείσουμε το κεφάλαιο, να πάμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις που έκανε το πρωί σε στρατόπεδο της Εθνικής Φρουράς ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαντώντας έτσι και στον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Μευλούτη Τσαβουσόγλου. Αυτό αποδεικνύει του λόγου του αληθές από δικής μας πλευράς όταν έλεγα ότι η κατάρρευση οφείλεται εις την αδιαλαξία της Τουρκίας, η οποία ακριβώς δεν απεδέχεται τις παραμέτρους που έθεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εγγύσεις, τα πνευματικά δικαιώματα, την ΕΣΑΗ παρουσία τουρκικού στρατού. Όταν κάποιοι τρίτοι εκτός Κύπρου, δεν θα σχολιάσω τους εντός Κύπρου, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια εικόνα ότι η Τουρκία ήταν ετοίμη να αποδεχτεί τάχα τις παραμέτρους του Γενικού Γραμματέα. Πέραν της αποκάλυψης που έγινε το βράδυ της 6ης του Ιούλη, οι δηλώσεις του στην Βουλή ή στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση αποδεικνύουν αυτό που και η ιστορία καταγράφει και τα πρακτικά αποδίδουν και γενικότερα τα όσα ακριβώς επεσύνευσαν εις το κράνοντανα. Εκείνο που γνωρίζω είναι ότι θα καταβληθούν προσπάθειες για επανέναρξη του διαλόγου. Βεβαίως, εάν κάποιοι θεωρούν ότι θα πρέπει να αλλάξουν οι παράμετροι ή ότι θα πρέπει η λύση να προβλέπει τα εγκυτικά αναχρονιστικές μεθόδους εγγύησης του κράτους ή επεμβατικά δικαιώματα ή παρουσία τουρκικού στρατού, λυπούμε, αλλά δεν θα είναι λύση, θα είναι απόλυτος έλεγχος εμέσως ή άμεσως του νέου καθεστώτος πραγμάτων από την Τουρκία, δηλαδή μετατροπή της Κύπρου σε έναν προτεκτοράτο. Και αυτό είναι κάτι που εκφεύγει των ορίων εντός των οποίων διαπραγματεύομαι ή διαπραγματευόμαι μέχρι σήμερα και αν ο λαός με τιμήσει με την ψήφα του θα διαπραγματευτώ και στο μέλλον. Στον Γενικό Εισαγγελέα τώρα της Δημοκρατίας Κώστα Κλειρίδη, ο οποίος απορρίπτει δημοσίευμα το οποίο υποστηρίζει ότι δεν είπε την αλήθεια στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής σε σχέση με την εμπλοκή του στην υπόθεση της μεταφοράς του κατάδικου Παναγιώτη Νεοκλέους στο μέλαθρον αγωνιστών της ΕΟΚΑ. Θα πάμε να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος Κωνσταντίνα Ρουσιά. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης, Κωνσταντίνε, κυρίες και κύριοι, ο Γενικός Εισαγγελέας, ενώ διαβεβαίωσε την Βουλή ότι ο ίδιος δεν ενεπλάκη και απήχε από την σχετική υπόθεση του Παναγιώτη Νεοκλέους, τα email της κυρίας Λοϊζίδου αποδεικνύουν, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ότι όχι μόνο ενημερωνόταν διαρκώς για όλη την υπόθεση, αλλά καθοδηγούσε και συμμετείχε στην σύνταξη. Σε ανακοίνωση, ο Κώστας Κλειρίδης επισημαίνει ότι τελικά, έστω και αργά-αργά και σταδιακά, η εφημερίδα αποκαλύπτει τα πραγματικά της κίνητρα και το ενδιαφέρον της όταν ασχολείται με τον Γενικό Εισαγγελέα. Κίνητρα και ενδιαφέρον προσθέτει που δεν έχουν τίποτα να κάνουν με το δημόσιο συμφέρον. Επαναλαμβάνοντας ότι δεν είχε εμπλοκή στην υπόθεση της μεταφοράς του κατάδικου Παναγιώτη Νεοκλέου στο μέλαθρον αγωνιστών στην Παλώδια, ο Γενικός Εισαγγελέας ξεκαθάρισε ότι η λειτουργός Ελένη Λοϊζίδου, η οποία ανέλαβε να επιληφθεί του θέματος, ετοίμασε από μόνη της τις σχετικές νομικές γνωματεύσεις χωρίς καμία παρέμβαση.
Θεώρησε δε ορθό, συνέχισε ο κύριος Κλειρίδης, να επικοινωνεί με την ελεγκτική υπηρεσία, η οποία ήδη επιλαμβανόταν του θέματος υπηρεσιακά και να κοινοποιεί στον Γενικό Εισαγγελέα τις γνωματεύσεις για ενημέρωση και έγκριση. Τόνισε ότι καμία γνωμάτευση λειτουργού της νομικής υπηρεσίας δεν επιτρέπεται να αποστέλλεται στον αποδέκτη χωρίς την ενημέρωση, γνώση και έγκριση του Γενικού Εισαγγελέα. Ο Κώστας Κλειρίδης πρόσθεσε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση ενημερώθηκε χωρίς να παρεμβαίνει και ούτε είχε πρόθεση να διαφοροποιήσει οτιδήποτε πλην της ένθεσης της σωστής ημερομηνίας ανάθεσης της εργασίας για σκοπούς τάξης. Να αναφέρουμε, κυρίες και κύριοι, ότι η εφημερίδα Πολίτης αναφέρεται συγκεκριμένα προς τον κύριο Κλειρίδη ότι στις 20 Ιουνίου 2017 ενημέρωσε γραπτός διαεπιστολή στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου ότι ο ίδιος δεν είναι πλάκη και απήχε από την υπόθεση της μεταφοράς του Παναγιώτη Νεοκλέου στο Μέλαθρον λόγω του ότι ήταν μάρτυρας κατηγορία στην δίκη κατά την οποία καταδικάστηκε ο Παναγιώτης Νεοκλέους. Μάλιστα, λοιπόν, Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Παραμένουμε όμως κοντά σου για να δούμε και άλλες ειδήσεις από την αστυνομική ενημέρωση. Ο λόγος σε σένα. Να αναφέρουμε, Κωνσταντίνο, ότι το μόνιμο κάκουργιο δικείο Λευκωσίας θα ανακοινώσει στις 5 Ιανουαρίου την ποινή που θα επιβάλλει στην Τράπεζα Κύπρου και στον Ανδρέα Ηλιάδη, οι οποίοι κρίθηκαν ένοχοι σε μία εκ των κατηγοριών που αντιμετώπιζαν και που αφορούσε τη χειραγώγηση της αγοράς μέσω παραπλανητικών δηλώσεων για το κεφαλουχικό έλλειμμα της Τράπεζας στην ετήσια Γενική Συνέλευση της Τράπεζας στις 19 Ιουνίου 2012. Το κακουργιό δικείο με την απόφασή του ημερομηνία 14 Δεκεμβρίου έκρινε αθώους όλους τους κατηγορούμενους σε άλλες 4 κατηγορίες. Κατά τη σημερινή ακροαματική διαδικασία ενώπιον του κακουργιοδικείου, οι δικηγόροι των καταδικαστέντων προέβησαν στις αγορεύσεις τους για μετριασμό της ποινής που θα τους επιβληθεί από το δικαστήριο. Ο δικηγόρος του κ. Ηλιάδη Ευστάθιος Ευσταθίου, αναφερόμενος στο άρθρο 29 του ποινικού κώδικα, είπε ότι το δικαστήριο μπορεί να μην επιβάλλει ποινή φυλάκισης παρά μόνο ποινή προστίμου. Θα είναι τελείο άδικο, πρόσθεσε, να το επιβληθεί ποινή φυλάκισης για μια άστοχη δήλωση παρά μόνο επιβολή ποινής προστίμου. Κάλεσε επίσης το δικαστήριο σε περίπτωση που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει ποινή φυλάκισης αυτή να είναι με αναστολή. Η προβλεπόμενη από τον νόμο ποινή για αυτό το αδίκημα είναι μέχρι 5 χρόνια φυλάκισης ή μέχρι 350.000 ευρώ προστίμου. Με κρανιοεγκεφαλική κάκωση νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας 26χρονη από το χωριό της επαρχίας Λάρνακας, η οποία πήδηξε από το εν κινήσει όχημα 27χρονου φίλου της, το οποίο επέβαινε ως συνοδηγός μετά από έντονη λογομαχία που είχαν. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, η 26χρονη που ήταν συνοδηγός του όχημα του 27χρονου μετά από έντονο διαπληκτισμό άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου και πήδηξε από το εν κινήσει όχημα. Η πράξη της είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει με το κεφάλι και να υποστεί κρανιοεγκεφαλική κάκωση. Η τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και οι επόμενες 48 ώρες θεωρούνται καθοριστικής σημασίας. Ο εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Αμοχώς του Ανδρέας Κωνσταντίνου ξεκαθάρισε ότι με βάση και ανεξάρτητη μαρτύρια που εξασφάλισε η αστυνομία, πρόκειται για πράξη στην οποία προέβη η δική της ευθύνη η 26χρονη και ως εκ τούτου δεν εξετάζεται καμία υπόθεση εναντίον του οδηγού. Κωνσταντίνα, αυτά μέχρι στιγμής από την αστυνομική ενημέρωση. Ο λόγος και πάλι λοιπόν, σε σένα. Κωνσταντίνα, σε ευχαριστούμε κυρίες και κύριοι. Στην σύλληψη 4 ατόμων προχώρησε η αστυνομία Λευκωσίας με τις κατηγορίες της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος και πλημελήματος και εμπορίας ανήλικων προσώπων. Να παρακολουθήσουμε τη δήλωση νωρίτερα στην εκπομπή Top Story, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, κύριος Ανδρέας Αγγελίδης. Σημαντική και σοβαρή υπόθεση. Όπως είναι γνωστόν, δραστηριοποιείται η αστυνομία στα θέματα εμπορίας προσώπων και βεβαίως αξιολογώντας συγκεκριμένες πληροφορίες και στοιχεία, προχώρησε στη σύλληψη 3 στην αρχή και μετά ακόμα 1 προσώπου. 4 πρόσωπα τελούν υποκράτηση. Έχουν παρουσιαστεί στο δικαστήριο και θα παραμείνουν για 8 μέρες. Και βεβαίως μία γυναίκα, μία νεαρή κοπέλα, έχει αναγνωριστεί ως θύμα. Ουσιαστικά εκείνο το οποίο εξετάζεται είναι στη βάση αυτών των αδικημάτων που αναφέρονται στο δελτίο. Είναι η σχέση αυτών των ανθρώπων σε σχέση με εικονικούς γάμους. Δηλαδή, η συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, όπως λέτε, αυτά τα πρόσωπα ύποπτη εξετάζεται, ως ύποπτη φυσικά, κατά πόσον ενέχονται σε θέματα εικονικών γάμων εδώ στην Κύπρο. Και βεβαίως μπορώ να πω ότι οι εξετάσεις προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Ένα θέμα το οποίο μας είχε απασχολήσει στο παρελθόν, το αρμόδιο γραφείο, το γραφείο εμπορίας προσώπων, προχωρεί στη διερεύνηση της υπόθεσης. Υπάρχουν αρκετά θέματα τα οποία θα εξεταστούν. Είμαστε στην αρχή των εξετάσεων.
Το νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι, που αφορά την συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 146 του Συντάγματος και το οποίο ενέκρινε χθες το Υπουργικό Συμβούλιο, παρουσίασε στο πλαίσιο διάσκεψης τύπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Ιωνάς Νικολάου. Το νομοσχέδιο, αναφέρουμε, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για συζήτηση και ψήφιση του σε νόμο, προνοεί μεταξύ άλλων την επιβολή χρηματικής κύρωσης στο αρμόδιο προς συμμόρφωση όργανο ή αρχή πρόσωπο ύψους μέχρι 5.000 ευρώ και επιπρόσθετη χρηματική κύρωση ύψους μέχρι 200 για κάθε μέρα συνέχισης της άρνησης συμμόρφωσης. Όπως εξήγησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, πρόκειται για ένα ακόμη νομοσχέδιο το οποίο ετοίμασε το Υπουργείο στα πλαίσια ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας του κράτους. Ανέφερε επίσης ότι η συμμόρφωση με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου αποτέλεσε μία από τις βασικές προτεραιότητες και κύριες δεσμεύσεις του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στα πλαίσια αποκατάστασης της αξιοκρατίας και ενίσχυσης της λογοδοσίας. Σε δηλώσεις από τα επιτελεία των υποψηφίων Προέδρων της Κυπριακής Δημοκρατίας, τις προτάσεις του για την κοινωνική πολιτική παρουσίασε ο υποψήφιος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικόλας Παπαδόπουλος, προσθέτοντας πως είναι άμεση, κυρίες και κύριοι, και απόλυτη ανάγκη να αποκατασταθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η κοινωνική συνοχή. Είναι άμεση και απόλυτη ανάγκη να αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η κοινωνική συνοχή. Οι δικές μας προτάσεις αναγνωρίζουν τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν ποτέ. Τόσο η σημερινή κυβέρνηση, όσο και η κυβέρνηση του ΑΚΕΛ, έμειναν στην επιδοματική πολιτική. Δεν καταπολέμησαν τη γραφειοκρατία, δεν πέτυχαν έναν κράτος πρόνοιας ικανών να προσφέρει όχι μόνο την επιβίωση των δυσπραγούντων, αλλά αξιοπρεπή διαβίωση. Εμείς προτείνουμε σημαντικές βελτιώσεις στο ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των δικαιούχων και να αρθούν σημερινές αδικίες. Συγκεκριμένα μέτρα για την καλύτερη κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και διευκόλυνση της άμεσης συμμετοχής τους στην καθημερινή ζωή. Εξασφάλιση ισότιμης συμμετοχής στην εκπαίδευση για κάθε παιδί με αναπηρία. Οφείλουμε έμπρακτα να αναγνωρίσουμε ότι όλα τα παιδιά μπορούν να μάθουν, να τύχουν επαγγελματικής κατάρτισης και να έχουν αξιοπρεπή εργοδότηση. Φτάνει να τους το επιτρέψουμε. Την στήριξή της στο Λαϊκό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΠΕΟ δήλωσαν ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας Σταύρος Μαλάς και ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ Άνδρος Κυπριανού, οι οποίοι παρέδωσαν σήμερα τη συμβολική τους εισφορά στο δίκτυο, το οποίο ετοίμασε πακέτα με τρόφιμα για άπορες οικογένειες. Δεν με εκπλήττει, γιατί χρειάζονται ακόμα περισσότερη στήριξη πολλοί συμπολίτες μας, γιατί είναι γεγονός, όπως έχει λεχθεί, ότι το 1/3 της κυπριακής κοινωνίας σήμερα βρίσκεται κοντά ή κάτω από το όριο της φτώχειας. Και δεν μπορεί η κυβέρνηση να καυχάται για την οικονομική μεγέθυνση, για την περιμεγέθυνση πρόκειται, διότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας δεν απολαμβάνει αυτή την οικονομική ανάπτυξη. Είναι γι' αυτό που χρειάζεται αλλαγή πλεύσης με επίκεντρο τον άνθρωπο, με πολιτικές που να εξυπηρετούν πρωτίστως τους εργαζόμενους αλλά και τους σωστούς επιχειρηματίες σε ένα ισοζυγισμένο οικονομικό μοντέλο που να δίνει την ευκαιρία της προόδου, της άνθησης και βεβαίως της κοινωνικής ευημερίας σε όλους τους τομείς. Η δική μας διακυβέρνηση δεν θα επικεντρωθεί στην ευημερία των αριθμών, θα επικεντρωθεί στην ευημερία των ανθρώπων. Το επιτελείο του υποψηφίου Προέδρου Γιώργου Λιλίκα χαιρέτησε τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μικρατικού Οργανισμού για το ΓΕΣΥ, αναφέροντας πως πρόκειται για ένα διοικητικό συμβόλαιο που αποτελείται από τεχνοκράτες και γνώστες του αντικειμένου. Χαιρετίζουμε τον διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Μικρατικού Οργανισμού για το ΓΕΣΥ. Πρόκειται για ένα διοικητικό συμβούλιο που αποτελείται από τεχνοκράτες και γνώστες του αντικειμένου. Ο διορισμός αποτελεί ένα σημαντικό βήμα ώστε να ακολουθηθούν τα χρονοδιαγράμματα για την πλήρη εφαρμογή του ΓΕΣΥ, που αποτελεί για μας εθνικό στόχο και για τους πολίτες απόλυτη ανάγκη. Αναμένουμε ότι σύντομα θα ακολουθήσει και ο διορισμός του εκτελεστικού διευθυντή για να συσταθεί διευθυντική ομάδα που θα υλοποιήσει την αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτηρίων. Επήγει ταυτόχρονα να διαμορφωθεί ένα χρονοδιάγραμμα για την αναβάθμιση
και την επέκταση της υποδομής των κρατικών νοσηλευτήριων και του εξυγχρονισμού του τεχνολογικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορούν τα κρατικά μας νοσηλευτήρια με την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας να ανταποκριθούν σε επιτυχία σε ένα υγιή ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα. Για την αναβάθμιση και τον τεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και τη στελέχωση των κρατικών νοσηλευτηρίων, θα πρέπει να καταρτιστεί τριετές χρονοδιάγραμμα με συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, ανά έτος εγκεκριμένους από το Υπουργικό Συμβούλιο και τη Βουλή. Γι' αυτό και όσον μας αφορά, όπως μέχρι σήμερα συνεργαστήκαμε τον Υπουργό Υγείας, θα το πράξουμε και τώρα. Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, περνάμε στην διεθνή επικαιρότητα, όπου την ικανοποίησή της εξέφρασε για την επιστροφή του Πρωθυπουργού Χαρίρη στο Λίβανο η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνη κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψή της στο Λίβανο από τότε που βυθίστηκε στην κρίση. Την ικανοποίηση της εξέφρασε η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Φεντερίκα Μογκερίνη για την επιστροφή στη Βηρυτό του Πρωθυπουργού του Λιβάνου Σαάντ Χαρίρη. Κατά την πρώτη επίσημη επίσκεψη στο Λίβανο από τότε που βυθίστηκε σε κρίση μετά την παρέτηση του Πρωθυπουργού, η Μογκερίνη δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει την πλήρη εφαρμογή από τα κόμματα του Λιβάνου της αποκαλούμενης πολιτικής αποσύνδεσης. Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι από την επιστροφή σας στη Βηρυτό και την επανάληψη των εργασιών του Υπουργικού Συμβουλίου που είστε επικεφαλής. Για τους Σύρους πρόσφυγες που επιστρέφουν στην πατρίδα τους, η Μογκερίνη δήλωσε ότι μια πολιτική λύση για τη Συρία είναι απαραίτητη. Για εμάς, η επιστροφή των Σύρων που θα ήθελαν να επιστρέψουν στη Συρία πρέπει να συμβεί τη στιγμή που αυτό μπορεί να διασφαλιστεί με ασφάλεια, αξιοπιστία και αξιοπρέπεια σε εθελοντική βάση. Η επιστροφή τους στη Συρία είναι ένα δίλημα με επιπτώσεις για τη σταθερότητα στο Λίβανο που φιλοξενεί πάνω από 1 εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες και ενδεχομένως και για άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης όπου μπορούν να καταφύγουν σε περίπτωση επέκτασης των εντάσεων. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν χθες το βράδυ η Τερέζα Μέι και ο Ντόναλντ Τραμπ με θέμα συζήτηση στην αναγνώριση από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Σύμφωνα λοιπόν με το γραφείο της Βρετανίδας Πρωθυπουργού, η Μέι ξεκαθάρισε στον Τραμπ την αντίθεσή της με την απόφασή του. Οι ηγέτες συζήτησαν τις διαφορετικές τους θέσεις και συμφώνησαν στην σημασία του να προωθήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες νέες προτάσεις για ειρήνη και η διεθνής κοινότητα να τις στηρίξει. Υπενθυμίζεται, κυρίες και κύριοι, ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καλείται να ψηφίσει αύριο επί ενός σχεδίου απόφασης που καταδικάζει την αναγνώριση από την Ουάσιγκτον την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, κάτι που εξώθησε την Νίκη Χέιλι των Ηνωμένων Πολιτειών να απευθύνει απειλητική προειδοποίηση. Στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, απέναντι σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν μέλη φιλοζωικής οργάνωσης που βρέθηκαν στο φράγμα Κούρι στη Λεμεσό. Μετά λοιπόν από καταγγελία πολίτη ότι στην συγκεκριμένη περιοχή εντόπισαν σακούλες με νεκρά σκυλιά. Είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε και τα σχετικά πλάνα. Ο πρόεδρος του κόμματος για τα ζώα και σύμβουλος του πρόεδρου της Δημοκρατίας για τα θέματα ευημερίας των ζώων, κύριος Κυριάκος Κυριάκου. Κύριε Κυριάκου, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα στους ακροατές σας, τηλεθεατές σας. Λοιπόν, κάθε φορά που, που πρέπει να σας φιλοξενήσουμε στο στούντιο, θα υπάρχει και ένα δυσάρεστο περιστατικό γεγονός που θα πρέπει να αναφερθούμε. Βρεθήκατε λοιπόν εσείς εκεί και μετά από την καταγγελία, θα θέλαμε έτσι λίγο να δούμε, να μας πείτε λίγο την εικόνα. Έχουμε και πλάνα, τα σχετικά πλάνα. Έχουν γίνει και τύχη κάποιες επεξεργασίες για ευνόητους λόγους. Μάλιστα. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, είναι πολύ θλιβερό και καταθλιπτική η κατάσταση που αντιμετωπίσαμε και είδαμε σήμερα. Είναι προς πίστην του πολίτη και του καταφυγίου που ειδοποίησε το κόμμα. Αλλά αυτό το οποίο είδαμε σήμερα δυστυχώς δεν μας τιμά, δυστυχώς δεν τιμά αυτήν τη χώρα, δυστυχώς δεν τιμά τους πολίτες μας που είμαστε Ευρωπαίοι. Και είμαστε και 5 μέρες πριν από τα Χριστούγεννα που είναι γιορτές αγάπης και να βλέπουμε συμπολίτες μας να συμπεριφέρονται με αυτόν τον άθλιον τρόπο. 11 νεκρά σκυλιά τα οποία ήταν μέσα σε σακούλες και συγκεκριμένα σε σακούλες από τροφές σκύλων συγκεκριμένης εταιρείας, χωρίς βέβαια να έχει σχέση μάλιστα, η σίγουρα εταιρεία, αλλά φαίνεται ότι αυτή η συστηματική κατάσταση που επικρατούσε εκεί και μάλιστα βρέθηκαν και 4 σκυλιά τα οποία ήταν ζωντανά στην περιοχή. Το ένα
πρόλαβαν η οργάνωση και το συνέλαβε και υπάρχουν άλλα τρία που περιφέρονται. Έναν άλλον το οποίο, όπως βλέπετε και στα πλάνα εκεί, είναι ένα μεγαλόσωμο σκυλίνο, ο οποίο πιθανόν να έχει πυροβοληθεί, ήταν σε προχωρημένη σηψιμία. Και δυστυχώς και η αστυνομία και το κτηνιατρίο που βρέθηκε εκεί και οι υπάλληλοι του Δημαρχείου, όλοι μαζί προσπαθούμε να καταλάβουμε ακριβώς το τι έγινε. Κύριε Κυριακού, είναι εικόνες ντροπής όλα αυτά που βλέπουμε και, και το περιστατικό το οποίο αναφερόμαστε τώρα. Αντιλαμβανόμαστε ότι είστε σε συνεχής επικοινωνία με την αστυνομία. Μάλιστα. Ποιες είναι οι τελευταίες πληροφορίες που έχετε? Σίγουρα όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Πώς μπορεί να γίνει αυτό το μακάβριο θέμα που, το οποίο όλοι σας είδατε? Κοιτάξτε, εμείς δώσαμε ό,τι είχαμε στην αστυνομία. Η αστυνομία που βρέθηκε εκεί συνέλεξε όλα τα στοιχεία. Θα συνεχίσει τις έρευνες της, όποιος και αν είναι αυτές οι έρευνες, να προσπαθήσει να συνδέσει το puzzle, ούτως ώστε να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε. Διότι αν είναι κάποιος ο οποίος το κάνει συστηματικά και πηγαίνει και πετάει αυτά τα σκυλιά εκεί, είτε ήταν ζωντανά ή νεκρά, ή εάν αυτά τα σκυλιά πιθανόν να συμμετείχαν στις οποιασδήποτε σκυλομαχίες, λέμε εμείς, ή είχαν πεθάνει και βρήκαν τον εύκολο τρόπο αντί να τα θάψει να τα πετάξει εκεί, ό,τι και να είναι, δεν περιποιεί τιμή σε αυτόν ο οποίος το έκανε αυτό το έγκλημα. Μάλιστα, σίγουρα τα 11 σκυλιά ούτε θα προδικάσουμε, ούτε θα κάτσουμε στο να κάνουμε ανάλυση. Σίγουρα. Εμείς απλά δίνουμε την είδηση, δίνουμε το θλιβερό, το τραγικό περιστατικό, για να δώσουμε και κάποια κοινωνικά μηνύματα, ναι, ότι δυστυχώς συμβαίνουν αυτά. Σίγουρα. Και ο Δήμαρχος με τον οποίο επικοινώνησα, αύριο θα πάει με όλο το προσωπικό εκεί να καθαρίσει την περιοχή και θα είναι και αυτό σε εγρήγορση, διότι μάλιστα, στο τέλος, χωρίς να φταίει ο Δήμος, τελικά δαχτυλοδείχνουν το Δήμο χωρίς να έχει καμία σχέση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Κυριάκου, θα δούμε και την συνέχεια επί του θέματος μετά και από τις έρευνες της αστυνομίας. Τώρα, να πάμε λίγο στην ολοκλήρωση του προγράμματος, του κυβερνητικού προγράμματος στηρώσεων σκύλων και γάτων, το οποίο, όπως αναφέρετε και εσείς, ανακοίνωσε, στέφθηκε με επιτυχία. Σίγουρα. Και είναι καλό να δούμε και λίγο τους αριθμούς. Μάλιστα. Όπως έχω αναφέρει στην ανακοίνωση και μετά βέβαια από τους προπυλακισμούς και την ισοπεδωτική πολιτική που χρησιμοποιούν κάποιοι για να ισοπεδώνουν τα πάντα, και θα έλεγα ότι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι πιλωτικό και πρώτη φορά η κυβέρνηση συντονισμένα, με πρώτη φορά συμμετοχή 75 ιδιωτικών κτηνιάτρων, με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τους Δήμους και τις κοινότητες, καταφέραν να φέρουν σε πέρα σε ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να είχε τις ατέλειες του, τα λάθη του. Αυτό όμως το σημαντικό το οποίο αποκομίσαμε και το οποίο έλεγα πάντοτε διαχρονικά είναι ότι θέλουμε επιστημονικά στοιχεία που να δείχνουν τι έχουμε κάνει φέτος, τι θα κάνουμε του χρόνου. Διότι είναι διαχρονικό. Κύριε Κυριακού, για να καταλάβουμε όλοι μας, πότε ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα? Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 6 Δεκεμβρίου. Στις 6 Δεκεμβρίου. Ολοκληρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου. Ήταν και στις 6 Νοεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις 6 Δεκεμβρίου. Μάλιστα. Διατέθηκε ένα ποσό 75.000 ευρώ, το οποίο κατανεμήθηκε σε 15.000 ευρώ σε κάθε επαρχία, και από τις 75.000 είχε το ποσό 68.000 ευρώ, δηλαδή έμεινε ένα μικρό ποσό, και μάλιστα επαρχίες οι οποίες όπως την Πάφο χρησιμοποίησε μόνο 3.000, ένα μεγάλο μέρος του ποσίου εκείνου πήγαινε στην Αμόχιστο και χρησιμοποιήθηκε εκεί αντί 15-16. Υπήρχαν 17.000. Κάποια κριτήρια δηλαδή, με βάση τα αδέσποτα? Όχι, τα κριτήρια για το θέμα του ποια θα στηρώνονταν, ναι, ήταν ότι έπρεπε πρώτα ένα ζώο, σκύλος, το οποίο έπρεπε να στηρωθεί, θα έπρεπε πρώτα να βρεθεί ιδιοκτήτης να το υιοθετήσει. Μάλιστα. Άρα έτσι όπως μας το θέτετε, 23 σκύλοι έχουν υιοθετηθεί. 23 σκύλοι έχουν στηρωθεί και περίπου 1.600 γάτες, από αυτές η πλειοψηφία 600 ήταν θηλυκές, που σημαίνει ότι κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες δεν θα γεννηθούν εάν αυτές οι γάτες, μάλιστα, δεν στηρώνονται. Κύριε Κυριακού, μας αναφέρατε ότι για να στηρωθεί έπρεπε να εξασφαλίσετε την απαραίτητη άδεια ότι θα υιοθετηθεί ένα σκύλο. Ναι, τουλάχιστον στους Δήμους και τις κοινότητες αυτός ήταν όρος. Μάλιστα. Δηλαδή ένας Δήμος αν είχε 6 σκύλους θα έπρεπε να βρεθούν 6... Ωραία. Το ευχάριστο είναι ότι, όπως μας αναφέρετε εσείς, μετά από αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα, έχουμε στοιχεία. Έχουμε στοιχεία για το πόσο αδέσποτα ακριβώς, και πού είναι, ναι, πού είναι οι επικίνδυνες περιοχές, πού είναι οι αποικίες γάτων, πού υπάρχουν θέματα, προβλήματα με τους σκύλους, ούτως ώστε του χρόνου και εφόσον είναι κατανεμημένες οι περιοχές και τα σημεία,
τότε θα χρησιμοποιηθούν ώστε να δούμε του χρόνου τι και πώς θα χρησιμοποιηθούν αν χρειαστούν περισσότερα ή λιγότερα λεφτά. Μάλιστα. Λοιπόν, και θα υπάρχουν και πληροφορίες για να συνεχίσει αυτό το πρόγραμμα και στη συνέχεια. Λοιπόν, κύριε Κυριάκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Σε 2 ριστάσεις εργασίας κατήλθαν σήμερα το πρωί οδηγοί ταξί στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος των οδηγών ταξί του αεροδρομίου Λάρνακας, κύριος Ανδρέας Κατσικίδης. Κύριε Κατσικίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εν συντομία, έτσι να πούμε λίγο τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την στάση εργασίας. Οι λόγοι είναι ζητούμενο να κληθούν οι άδειες λειτουργίας γραμμών shuttle από την ελεύθερη Αμόχωστο μέχρι να καθοριστούν κριτήρια. Κριτήρια τα οποία τηρούνται για τις άλλες πόλεις Λευκωσίας και Λεμεσού. Τα ίδια κριτήρια. Ζητούμε ακόμα από όλες οι αδειούχες εταιρείες που θα πραγματοποιούν τις ταξικές γραμμές για την εξυπηρέτηση των πόλεων να παραλαμβάνουν τους πελάτες από τη στάση λεωφορείων που υπάρχει πάνω στις ανταπορρήσεις όπως λειτουργούν για τις υπόλοιπες τα απόλυτα λεωφορεία που ασκούν τακτικές γραμμές. Μάλιστα. Και να μην τη χάνουν προνομιούχας μετακίνησης, δηλαδή την παραλαβή τους από το χώρο στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων. Λοιπόν, κύριε Κατσικίδη, έχετε προχωρήσει στις αρμόδιες υπηρεσίες στο αρμόδιο Υπουργείο για να συζητήσετε έτσι ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματά σας? Δεν ήρθε κανένας αρμόδιος να μας δει, εσείς να δει τα προβλήματα. Εσείς το επιδιώξατε όμως? Δεν νομίζω να με το επιδιώξαμε, που η στιγμή που το ξέραν όλα τα κανάλια, η αστυνομία έγινε να με το ξέρετε αυτιά. Ωραία. Και αν... το πρωί. Και προειδοποιείτε, με δυναμικότερα μέτρα. Δηλαδή... Ναι, τι... μέσα στο μήνα Γενάριο. Μέσα στο μήνα Ιανουαρίου. Λοιπόν, κύριε Κατσικίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Απλά να αναφέρουμε και εμείς ότι επικοινωνήσαμε και με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και τον Διευθυντή, τον κύριο Σωτήρη Κολέτο, ο οποίος μας ανέφερε ότι είναι ανοιχτή η πόρτα για να επισκεφθείτε και να συζητήσετε, γιατί δεν γνωρίζει κανένας, λέει, ποιο είναι το πρόβλημα και οι λόγοι που σας όθησαν στην απεργία. Λοιπόν, θα δούμε το θέμα στη συνέχεια. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, ύστερα από εισήγηση της αστυνομίας Κύπρου, το ωράριο λειτουργίας του οδικού φωτισμού αυξήθηκε κατά περίπου 13 λεπτά το απόγευμα και κατά περίπου 19 λεπτά το πρωί. Σημειώνεται ότι στα 19 λεπτά αύξηση του πρωινού χρόνου περιλαμβάνονται και τα 15 λεπτά, τα οποία αφαιρέθηκαν το 2013. Η αλλαγή του ωραρίου τέθηκε σε εφαρμογή από την 3η 19 Δεκεμβρίου και εξαρτάται από την Ανατολή και την Δύση του ηλίου. Σύμφωνα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, με ανακοίνωση της Ένωσης Δήμων με δική της πρωτοβουλία και σε συνεργασία και συνεννόηση με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς, ανέφερε λοιπόν ότι η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, η Αστυνομία Κύπρου, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Μεταφορών και η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το ωράριο λειτουργίας του οδικού φωτισμού επανήλθε στα επίπεδα που ίσχυαν πριν την οικονομική κρίση το 2013. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα τώρα, ύστερα από συζήτηση 5 ημερών, στην οποία κυριάρχησαν οι υψηλοί τόνοι, ψηφίστηκε χθες βράδυ από την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2018. Είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός. Με 153 ψήφους υπέρ και 144 κατά, εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής ο προϋπολογισμός του 2018. Είναι βέβαιο διαφορετικά αποτελέσματα. Συνολικά ψήφισαν 297 βουλευτές. Πιο συγκεκριμένα, υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν 152 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, καθώς και η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου. Σκληρής λιτότητας, βαθιάς ύφεσης, από επένδυσης. Στην ομιλία του, ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι αυτός είναι ο τελευταίος μνημονιακός προϋπολογισμός, ενώ χαρακτήρισε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης τροϊκανότερο των τροϊκανών. Ωραία. Ο προϋπολογισμός σας επαναλαμβάνει την ίδια αποτυχημένη συνταγή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για άδικο, αντιλαϊκό και αντιαναπτυξιακό προϋπολογισμό, ενώ υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας απέτυχε και ως αντιμνημονιακός και ως διαχειριστής του μνημονίου. Για τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πάνο Καμένο, αυτός είναι ο πρώτος προϋπολογισμός ομαλότητας, ενώ η κυβέρνηση δέχθηκε σκληρή κριτική και από τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Δημοσιογραφική διάσκεψη πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου με σκοπό την ανακοίνωση της έναρξης του χρηματοδοτικού προγράμματος πρόληψης και παρέμβασης PIN Prevention and Intervention.
η Εθνική Αρχή Στοιχημάτων και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου πραγματοποίησαν δημοσιογραφική διάσκεψη για την ανακοίνωση της έναρξης του χρηματοδοτικού προγράμματος πρόληψης και παρέμβασης PIN Prevention and Intervention. Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση σχεδίων τα οποία στοχεύουν στην πρόληψη και μείωση των συμπεριφορών εξάρτησης καθώς και της προβληματικής ενασχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια μέσω της κινητοποίησης και ενδυνάμωσης των ίδιων των νέων όπως επίσης και την ενίσχυση της μάθησης και στήριξης από συνομήλικους. Με το χρηματοδοτικό πρόγραμμα PIN Prevention and Intervention προβλέπεται η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων, η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων ζωής, καθώς και η χρηματοδότηση δράσεων που αφορούν στο σχεδιασμό, την κατασκευή και εφαρμογή ηλεκτρονικών εργαλείων και τεχνολογικών εφαρμογών πρόληψης. Τα σχέδια θα υλοποιηθούν από την χρονική περίοδο 1η Απριλίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2018. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε τώρα στην αθλητική ενημέρωση. Μαζί μας είναι η Μαριλένα Αθανασίου. Μαριλένα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι αγώνες της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ, δηλαδή ΑΕΚ, ΑΕΛ και Ανόρθωση ΑΠΟΕΛ. Να πούμε ότι η ΑΠΟΕΛ βρίσκεται στο 1-0 με την Ανόρθωση. Τώρα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακού με Εθνικού με το αποτέλεσμα να είναι 3-2. Για να δούμε την πρώτη επιθετική προσπάθεια του Ολυμπιακού, ο Παχίπης για τον Μικελίτο, ξανά για τον Παχίπη, έτοιμος για τη σέντρα, θα την επιχειρήσει, είναι καλή κεφαλιά, 1-0 Ολυμπιακός, πολύ νωρίς ο Ολυμπιακός, με τον Σωτηρίου ανοίγει το σκορ. Πιντσέλη, λίγα μέτρα φόρα, θα εκτελέσει στα δίχτυα, 1-1, ισοφαρίζει ο Εθνικός Άχνας. Το γκολ το οποίο πέτυχε ο Σωτηρίου. Σαμάρας για Παχίπη, έπαιξαν πολύ όμορφα το 1-2. Σαμάρας που ανεβαίνει έξω από την περιοχή, το σουτ. Μπογκαντίνοφ όμως θα μπλοκάρει την μπάλα. Πέρασε η μπάλα από τον Κυπιάν και με το κεφάλι τροφοδότησε τον Σικάρτσκι που ανεβαίνει. Και κάνει το γύρισμα το σουτ από το Χαραλάπους, έξω η μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κελίτο και πάλι. Πάσα καλή για τον Πεχλιβάνη, η σέντρα στην περιοχή είναι καλή, κεφαλιά, γκολ 2-1. Ο Τόρες είναι αυτός ο οποίος σκοράρει. Χαραλάμπους και πάλι Κυπριανού για Ενέσκου, προσπαθεί να βρει χώρο, το σούτ από τον Πιντσέλη, η μπάλα στα δίχτυα, 2-2. Ενέσκου, καλή πάσα για τον Ιλουρίτζε, το σούτ, ο Χίντι έπεσε και μπλοκάρει την μπάλα. Καπαρτής γυρίζει για τον Μικελίτο. Η προσποίηση, ο χώρος για το σουτ. Υπάρχει πέναλτι. Πέναλτι, η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Αρέστη, ο οποίος θα δει και την κίτρινη κάρτα. Σαμάρας, λίγα μέτρα φόρα. Γκολ 3-2 Ολυμπιακός. Έχει περάσει σχεδόν ένας μήνας από τότε που η Ομόνια κέρδισε για τελευταία φορά στο πρωτάθλημα. Αυτό έγινε στις 26 Νοεμβρίου κατά τη 13η αγωνιστική, όταν επιβλήθηκε της Δόξας με σκορ 2-1. Ενώ έχει περάσει διμηνία από τότε που κέρδισε για τελευταία φορά εντός έδρας. Ο Ιβαίλο Πέτεφ ετοιμάζει τους ποδοσφαιριστές του για το αυριανό ματς, το Γασιπί, με αντίπαλο την Πάφο, με αυτονόητο στόχο. Τη νίκη και την κατάκτηση των 3 βαθμών. Η εγγραφή του Νικολάη Μιχαήλοφ στην Ομόνια ολοκληρώθηκε κανονικά με την ΚΟΠ να ανακοινώνει ότι ο παίκτης βρίσκεται πλέον στη λίστα των πρασίνων. Μια σημαντική εξέλιξη, καθώς ο Βούλγαρος θερματοφύλακας θα μπορεί να υπολογίζεται κανονικά για τον αυριανό αγώνα με την Πάφο. Βέβαια, κατά πόσο θα αγωνιστεί, αυτό εξαρτάται από τον Ιβάιλο Πέτεφ και την ετοιμότητα του παίκτη, ο οποίος όταν ήρθε δήλωσε ότι θα είναι απόλυτα έτοιμος αρχές του νέου χρόνου. Στον Απόλλον έχουν αναφέρει αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην κάνουν μετεγγραφές το Γενάρη, καθώς όπως τόνισαν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παίκτης στο ρόστερ που θα μπορούσε να αποχωρήσει. Ωστόσο, υπάρχει και το παράθυρο των παικτών κάτω των 22 χρονών που ενδεχομένως ο Απόλλωνας να κοιτάξει. Να σημειώσουμε ότι οι Κιανόλευκοι θα μπορούν να αποκτήσουν μέχρι και 4 ποδοσφαιριστές κάτω των 22 χρονών, εάν και εφόσον δεν κάνουν άλλη μετεγγραφή, αλλά θα πρέπει να είναι κοινοτικός, καθώς δεν υπάρχει ελεύθερη θέση ξένου στην ομάδα. Με σημαντικές απουσίες θα πάει αύριο στη Λάρνακα ο Απόλλωνας για να αντιμετωπίσει τον Ερμή. Ο Φώτης Παπουλής, που αντιμετωπίζει μυϊκή κάκωση στο μυρό, θα μείνει εκτός για 3 εβδομάδες, όπως ανακοίνωσε χθες το γραφείο τύπου.
Ο Μάγκλητσα θα απουσιάσει και από αυτό το παιχνίδι, αλλά θα είναι έτοιμος για την επανέναρξη του πρωταθλήματος. Επίσης, ο Άλεφ Ντος Σάντος συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Ο Άλεξ Ντα Σίλβα έχει μικροενοχλήσεις στον αχίλιο τέναντι και θα μείνει προληπτικά εκτός από τον αγώνα της Πέμπτης. Εκτός είναι σίγουρα και ο Μακρύδης. Πέραν από αυτούς, αμφίβολος είναι και ο Μάριος Στυλιανού, ο οποίος έχει κάποιες ενοχλήσεις και μάλιστα ήταν εκτός και από τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο και οι Milwaukee Bucks υποδέχτηκαν τον LeBron James και τους φορμαρισμένους Cleveland Cavaliers, οι οποίοι μετρούσαν 16 νίκες στα τελευταία 17 παιχνίδια. Ο Έλληνας αθλητής για ακόμη μια φορά ήταν ο ηγέτης της ομάδας του, κοντράροντας όλο το βράδυ τον LeBron James. Τελείωσε τον αγώνα αγγίζοντας το triple-double, αφού είχε 27 πόντους, 14 rebound και 8 assist, χαρίζοντας τη δύσκολη νίκη στην ομάδα του με 119-116. Οι Bucks απόλυσαν μεγάλη διαφορά στην τέταρτη περίοδο, αλλά τελικά κατάφερε να πάρουν την νίκη. Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Γιάννης Αντετοκούμπο ανέφερε πως ήταν μεγάλο βήμα για την ομάδα μας. Δείχνει ωριμότητα. Συνήθως σε αντίστοιχες περιπτώσεις καταλήγουμε να χάσουμε το παιχνίδι. Άξιος συμπαραστάτης του Αντετοκούμπο ήταν ο Έρικ Μπλέντσο, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 26 πόντους, ενώ πέτυχε 8 ο Κρις Μίντλετον. Ο Λεμπρόν βέβαια κέρδισε την προσωπική του μονομαχία με τον Γιάννη αφού σταμάτησε στους 39 πόντους, ευστοχώντας μάλιστα σε 14 από τα 22 σουτ που επιχείρησε. Αυτά από την αθλητική μας ενημέρωση. Ο λόγος και πάλι στην Κωνσταντίνα. Μαριλένα, σε ευχαριστούμε για την αθλητική ενημέρωση. Κυρίες και κύριοι, πριν ολοκληρώσουμε το δελτίο μας, θα περάσουμε σε μια έκτακτη είδηση όπου οριστικοποιήθηκε η απόσυρση της υποψηφιότητας από τα μέλη του Συνδέσμου Κατόχων Τραπεζικών Αξιογράφων για τον κύριο Φίβο Μαυροβουνιώτη. Είναι μαζί μας ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, κύριος Σταύρος Γιαλουρίδης. Κύριε Γιαλουρίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη γενική συνέλευση, μια κρίσιμη γενική συνέλευση, και το αποτέλεσμα είναι ότι τελικά αποσύρεται η υποψηφιότητα του κύριου Μαυροβουνιώτη. Μάλιστα. 355 παρών μέλη του Συνδέσμου μας. 352 ψήφισαν υπέρ της απόσυρσης και στήριξης του Νικόλα Παπαδόπουλου, 3 τάξικα υπέρ της αυτόνομους κάθοδου. Μάλιστα. Πλέον ξεκάθαρα δηλαδή σε υπέρ στήριξης Νικόλα Παπαδόπουλου. Θα ήθελαμε απλά λίγο να μας πείτε και τους λόγους που σας οδήγησαν σε αυτή την τελική γενική συνέλευση, γιατί σίγουρα μετρήσατε πάρα πολύ τα κουκιά, να το θέσουμε έτσι. Γιατί από τους τρεις ενδυνάμει υποψηφίους, αγαπητέ Κωνσταντίνο, μόνο ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος μας δίδε θετικά και εμβολιάσαμε εμείς, όπως έχουμε πει, με τις θέσεις δικαίου το πρόγραμμά τους, το οποίο αποδέχτηκε ο κύριος Παπαδόπουλος, σε αντίθεση με τους άλλους δύο ενδυνάμει υποψηφίους που δυστυχώς δεν μας έδωσαν τίποτα. Ο κύριος Αναστασιάδης ακύρωσε και ραντεβού που είχαμε εξές προγραμματισμένο να το βλέπαμε στο Προεδρικό. Εμείς προχωρούμε και για πρώτη φορά οι πολίτες γράφουν ιστορία, γιατί δείχνουν έμπρακτα ότι ήταν εκεί να αποψεύουν το πολιτικό σύστημα. Έχουμε γράψει ιστορία, αγαπητέ Κωνσταντίνο. Λοιπόν. Άρχισε πλέον η εποπτεία των πολιτών για τους πολιτικούς και καλά κάνουν οι πολιτικοί πλέον τις δεσμεύσεις και τις υπογραφές να τις στηρίζουν και να τις υλοποιούν. Και θα είμαστε εκεί να τους υποψεύουν. Κύριε Γιαλουρίδη, αποσύρεται λοιπόν η υποψηφιότητα κύριου Φίβου Μαυροβουνιώτη, 353 υπέρ και 3 εναντίον στην στήριξη Νικόλα Παπαδόπουλου. 352 υπέρ, 3 εναντίον. 352. Λοιπόν. Φεύγουμε μονιασμένοι και πιο ενωμένοι από ποτέ σας... να ελοπίσουμε το όραμά μας. Κύριε Γιαλουρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, και τώρα πριν κλείσουμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η Cita Mobile Vodafone, το γρηγορότερο δίκτυο στην Κύπρο. Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος οργανισμός διαδικτυακών μετρήσεων Ookla βραβεύει τη Cita Mobile Vodafone ως το πιο γρήγορο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας στην Κύπρο. Απόψε θα παρατηρούνται αυξημένες μέσες και ψηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα ανατολικά παράλια, στους 14 στα νότια παράλια, γύρω στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και στους 7 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο θα παρατηρούνται αρχικά παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ωστόσο σύντομα ο καιρός αναμένεται να καταστεί κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
Ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Η επόμενη ενημέρωσή σας αύριο στη 1 το μεσημέρι από την εκπομπή Top Story με την Στέφανη Φλωρίδου. Από όλους εμάς να έχετε ένα υπέροχο και ευχάριστο βράδυ.